Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να αναφερθώ σήμερα σε κάτι το οποίο με εξοργίζει, να το πω έτσι, το οποίο είναι από τα λίγα πράγματα όσοι με γνωρίζουν που μπορούν να με νευριάσουν, να με εξοργήσουν, όπως το είπα, ακραία κτλ. Είναι το θέμα των χτυπημάτων στα μαχητικά σπορ που λέμε, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πρέπει να το πούμε, ή και σε πολεμικές τέχνες, οπουδήποτε το κάνουνε, κάνοντας sparring, αγώνες και όλα αυτά, που αυτή η κολόνια κρατάει άπειρα χρόνια, πάρα πολλά, λοιπόν. Και μεγαλώνουμε με μια κουλτούρα του ευαγωνίζεστε, υποτίθεται, και που βλέπουμε επιφανείς ανθρώπους με λεφτά, από τα MMA, σε κλουβιά να σκοτώνονται, να ματώνουνε, σε ring, οπουδήποτε παντού, και πόσο άλλο ξύλο ακόμα τρώνε μέσα στις προπονήσεις τους, στα sparring και τα λοιπά. Έχουμε τον πρόσφατο θάνατο του 16χρονου, έτσι λοιπόν, και όχι μόνο, πολλά στην ιστορία. Και θεωρείται, και ιδίως και από τους πιτσιρικάδες, αλλά και όλους αυτούς που το αναπαράγουν, γιατί δεν φταίνει οι πιτσιρικάδες, εννοείται πρώτοι. Λοιπόν, θεωρείται αυτό το πράγμα αθλητισμός. Αυτό το πράγμα δεν είναι αθλητισμός, να ξέρετε. Αυτό το πράγμα είναι βάναυσο και είναι ακραία βίαιο. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία να νομιμοποιούμε αγώνες, κλουβιά, αιματηρές συνθήκες, νοκάουτ, ζαλάδες, ο άλλος είχε ευαισθησία. Πού ξέρετε σε ποιο κεφαλάκι παιδιού ή ανθρώπου μεγάλου υπάρχει ευαισθησία και πάτε και το χτυπάτε και το ξαναχτυπάτε για να ψηθεί, να μπορεί να αντέχει, γιατί για να πάρει 5 φράγκα, να γίνει επιφανής. Υπάρχουν επιφανείς ανθρώποι, οικογενειάρχες που πλέον έχουν φτάσει, καταξιώθηκαν, πήραν κάποιους τίτλους. Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα, που πέθαναν, που χτυπήθηκαν, που σκοτώθηκαν. Για ποιο λόγο να μεγαλώνει ένας άνθρωπος από την κούνια του, να το μεγαλώνει οι γονείς του, να κάνει όνειρα. Και για να κάνει τι, να αποδείξει τι, να πάρει λεφτά μέσα από αυτό. Συμφέροντα υπάρχουν τεράστια. Τη βασική ευθύνη για μένα την έχει το κράτος, το σύστημα παγκοσμίως, γιατί παντού γίνονται αυτά, δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας. Λοιπόν, και όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτά. Λεφτά βασικά. Και γίνονται πάνω στην πλάτη κάποιων επωνομαζόμενων αθλητών, γιατί αυτό δεν είναι αθλητισμός για μένα. Λοιπόν, οι οποίοι τους υπόσχονται δόξα και χρήμα. Βλέπουν μεγάλες φίρμες, να μην πιάσουμε τώρα ονόματα, που έχουν παγκοσμίως διακριθεί. Λοιπόν, και που βγάλαν πάρα πολλοί προβλήματα ή μπορεί και να πεθάναν από αυτούς, και πάρα πολλοί όχι βέβαια. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα ξέρει όταν βάζεις τη σφαίρα μέσα στην σκανδάλη για να παίξεις ρώσικη ρουλέτα με το αν τα αντέχεις ή όχι όλα αυτά. Είναι εξοργιστικό, είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό και μιλάμε. Δεν θέλω να συγκρίνω εγώ τα μαχητικά σπορ με τις πολεμικές τέχνες κτλ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται στο να μπορεί να γλιτώσει από μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή του και κάνει, αυτό θα πει πολεμική τέχνη, και δημιουργεί αυτό το σκεπτικό, την κινησιολογία, ώστε όταν κάποιος του επιτεθεί και πάει να είναι βίος σε αυτό, να μπορεί να υπερασπιστεί τη σωματική του αγκαιρεότητα, και είναι άλλο να βγαίνω και στο βωμό του χρήματος, της δημοσιότητας και της παραδοχής και του χειροκροτήματος να σε κατέβω έναν άνθρωπο. Να σας πω κάτι ακόμα. Τις κοινομαχίες πολύ σωστά τις απαγορέψανε. Λοιπόν, βάζαν τα σκυλιά να σκοτώνονται επειδή είναι παράνομες. Υπό ποιο νόμιμο πλαίσιο καλύπτεται το να κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς οι άνθρωποι μεταξύ τους? Δεν είναι βάναυσο? Δηλαδή τι, ή κάτω από το ότι στους αγώνες υπάρχει ιατρική περίθαλψη, και τι θα σε κάνει ο γιατρός? Άμα εσύ έχεις άμεσο πρόβλημα, ποιος θα σε σώσει, πώς θα συμβεί αυτό το πράγμα? Και υπάρχει τι, μια συγκάλυψη ουσιαστικά. Τελείως εξοργιστικό, τελείως λάθος. Αυτό το πράγμα είναι κατακριτέο μέχρι εκεί που δεν πάει. Οι αγώνες, πας κάθε τύπου τέτοιο, με χτυπήματα, μικρούσεις, έπρεπε να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη σε ένα υποτιθέμενο πολιτισμένο είδος εδώ και άπειρα χρόνια. Και άντε τα ζωντανά, τα ζώα το κάνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να φάνε, να τραφούνε. Εσύ που υποτίθεται το έχεις λύσει αυτό το πρόβλημά σου. Γι' αυτό κάνουμε, όπως είπα, και πολεμικές τέχνες. Αν κάποιος ληστής, κάποιος άνθρωπος που μπορεί να έχει πρόβλημα ψυχολογικό ή οικονομικό, οτιδήποτε, πάει να σε καταδυναστεύσει, να υπερασπιστεί τη σωματική σου αγκαιρεότητα. Αυτό θα πει πολεμική τέχνη. Αλλά να πηγαίνεις για να γίνεις τι, επιφανής, πλούσιος κτλ. Και να μπαίνεις στο Κολοσσέο, στο σύγχρονο Κολοσσέο, σε όλη αυτή τη μακαβριότητα, για να αποδείξεις τι. Πρώτα,
Φταίει το σύστημα, το κράτος, το κάθε κράτος, παγκοσμίως. Φταίνουν οι ομοσπονδίες. Όλοι αυτοί βγάζουν λεφτά που λέμε από όλα αυτά, από αγώνες κτλ. Σου μαθαίνουν από μικρό παιδί ότι αυτό είναι οκ, είναι αθλητισμός, είναι βαγωνίζεστε κάτω από μια κουκούλα νομιμότητας. Αυτό είναι μπούρδα, είναι βλακεία. Και έχουμε και Ολυμπιονίκες πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν έχει κανείς την παιδεία να αντιληφθεί ότι άμα σου χώσω μία στο κεφάλι, κλωτσιά ή μπουνιά ή οτιδήποτε άλλο, κανείς δεν μου εξασφαλίζει ότι δεν θα προβληματιστείς άμεσα ή δεν θα πεθάνεις ή στο μέλλον. Αλλά εσύ παίρνεις Ολυμπιακό μετάλλιο και θεωρείς επιφανής, σε χειροκροτάει όλος ο κόσμος. Είσαι σούπερ. Άμα πεθάνεις, πέθανες. Κρίμα το παιδί. Το χρυσό παιδί. Τι να το κάνεις το χρυσό παιδί, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική να είμαστε χειρότεροι από αυτά που κάναμε στις κοινομαχίες, γιατί εκεί υπήρχαν 10 ανεγκέφαλοι και βάζαν τα ζωντανά τους και ματώναν και σκοτωνόταν. Εδώ βλέπεις πάνω στα ρίγκ, μάτια βουλωμένα. Αυτά εδώ. Και το καφιούνται κιόλα. Αυτός είναι καλός αθλητής. Έχει δει όλο τον πλανήτη. Έχει κάνει. Είστε πανηλήθοι αυτοί που το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Απολύτιστοι. Και όπως είπα, οι ευθύνες ξεκινάνε από την πολιτεία, πηγαίνουν στις ομοσπονδίες που βγάζουν λεφτά όλοι αυτοί βέβαια και καταλήγουν στους γονείς, στο περιβάλλον. Πώς θα αφήνεις το παιδί σου να πηγαίνει να γίνεται σάκος του box, με ποια λογική? Βλέπεις προπονήσεις που ανεβάζουν, ας πούμε, στο YouTube και χτυπάνε κάτι κούκλες με όλους τους αγώνες, τη δύναμη και αυτά εδώ για να προπονηθούν, για να πάνε να δώσουν αγώνες και να τα κάνουν αυτά σε έναν άνθρωπο. Με ποια λογική σε ένα συνανθρωπό σου το κάνεις αυτό το πράγμα? Αυτό είναι απαράδεκτο.